Πρόσβαση στη Λατάκια, στη βάση όπου χτυπάει η καρδιά των ρωσικών επιχειρήσεων, εξασφάλισε ο Μάθιου Τσάν του CNN. Όλο αυτό μοιάζει το κέντρο μιας γιγάντιας στρατιωτικής επιχείρησης. Στον αέρα διάχυται η μυρωδιά καυσίμων από τα μαχητικά και ηγησίεται από τους βρυχυθμούς των αεροσκαφών που επιστρέφουν από τους βομβαρδισμούς. Στη σπάνια περιήγηση στη στρατιωτική βάση, οι Ρώσοι επιδεικνύουν τα υπερσύγχρονα υψηλής ακρίβειας οπλικά συστήματα, αλλά και τις λεγόμενες χαζές βόμβες. Βόμβες παλιάς τεχνολογίας και μη κατευθυνόμενες, οι οποίες, όπως έχουν καταγγείλει πολλάκις ανθρωπιστικές οργανώσεις, ευθύνονται για πλήθος παράπλευρων απολειών και το θάνατο εκατοντάδων αμάχων. Κατηγορία που το Κρεμλίνο αρνείται. Άλλο ένα μαχητικό προσγειώνεται αυτή τη στιγμή. Είναι ένα Σουκόι 24. Κάνει υπερβολικό θόρυβο. Μόλις πραγματοποίησε μια αεροπορική επιδρομή κάπου στη Συρία, κατά του Ισλαμικού κράτους ή κάποιας ομάδας της Συριακής αντιπολίτευσης. Σύμφωνα με τον Ρώσο Υπουργό Άμυνας, πάνω από 200 στόχοι έχουν πληγεί και 320 μαχητές του Ισλαμικού κράτους και της Συριακής αντιπολίτευσης έχουν χάσει τη ζωή τους εντός ενός 24ωρου. Θέλω να σας κάνω αυτή την ερώτηση. Ποιο στοχεύετε, τον ISIS ή στηρίζετε τον Άσαντ? Μπορώ μόνο να απαντήσω την ερώτηση μέσω της δράσης μας. Κάθε μέρα αποδεικνύουμε το πώς η ρωσική αεροπορία μάχεται τη διεθνή τρομοκρατία διαλύοντας την υποδομή της στη Συρία. Η Ρωσία επέρεται πως με τις επιδρομές της κρατάει το Ισλαμικό κράτος ή τους μαχητές της αντιπολίτευσης υπό έλεγχο. Όπως σημειώνει δημοσιογράφος, έπειτα από τουλάχιστον 4.000 εξόδους πάνω από τη Συρία, η αεροπορική επίδειξη ισχύως της Ρωσίας δεν δείχνει σημάδια εξασθένησης.